Αρχή είναι και υποστηρίζει την άμεση, το άμεση κλείσιμο της ΒΙΑΤ. Ο Περιφερειάρχης από την πρώτη στιγμή έχει πει ακριβώς το ίδιο. Και ήρθε ο χρόνος να κλείσει ΒΙΑΤ. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είτε κάποιοι το θέλουν είτε δεν το θέλουν, υπάρχει μια δικαστική απόφαση, η οποία αν θέλουν να κλείσει δεν την εφεσιβάλλουν, οπότε σε ένα μήνα είναι τελεσίδικη. Άρα λοιπόν παραχωρείται στον ιδιοκτήτη. Και μετά πάνε στην κρατιόλια. Αφήστε να μιλήσω. Αν θέλετε να μιλήσετε, πολύ ευχαρίστω να σας ακούσω. Κλείσει η ΒΙΑΤ, είναι τελειωμένο. Η δικαιοσύνη απεφάνθηκε. Κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει κατά το δοκούν εάν θα κλείσει ή δεν θα κλείσει. Τελείωσε αυτό. Ή θα κλείσει σε ένα μήνα ή σε μερικούς μήνες με την ανοχή των ιδιοκτητών. Άρα αυτό το θέμα θεωρώ αυτό το θέμα ότι είναι οριστικό. Δεν το κατάλαβα για επαναλαμβάνω λοιπόν για να γίνω σαφής. Επαναλαμβάνω. Μπορεί να κλείσει, μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Επαναλαμβάνω, αφήστε με. Όταν αν έχετε ερωτήσεις, αν με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα το καταλάβετε. Εάν έχετε στο τέλος, θα σας απαντήσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν την εφαρμόζω. Εάν εφεσιβληθεί, μπορεί να το καθυστερήσει κάποιο διάστημα. Αλλά αυτό είναι τελειωμένο. Εάν δεν την εφεσιβάλλει, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, το οποίο θέλει να κλείσει πραγματικά η ΒΙΑΛ, μπορεί πραγματικά να την κλείσει, να μην υποβάλει έφεση. Εμείς λοιπόν, σαν Περιφερειακή Αρχή, υπεύθυνα και σταθερά και αταλάτευτα, από την πρώτη στιγμή δεν έχουμε αλλάξει σπιθαμή γνώμη. Ακριβώς τα ίδια πράγματα έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Όλα υπάρχουν γραμμένα σε συλλογικά όργανα και αποφάσεις. Δεν έχουμε αλλάξει ούτε ένα και, ούτε έχουμε προσθέσει, ούτε έχουμε αφαιρέσει. Έτσι λοιπόν σας λέμε ότι με τη δέσμευση την οποία ανέλαβαν τα κυβερνητικά στελέχη και είπαν και ο κ. Χρυσοχοίδης και ο κ. Μηταράκης ότι θα κάνουμε μέχρι τα Χριστούγεννα σημαντική αποσυμφόρηση και το Πάσχα δεν θα υπάρχει κανείς μετανάστης, σε συνδυασμό με τη φύλαξη των συνόρων, αυτό σημαίνει ότι είναι στο χέρι της κυβέρνησης να κλείσει άμεσα η ΒΙΑΤ και να έχουμε μηδενικούς μετανάστες εδώ. Και βεβαίως η Περιφερειακή Αρχή σε εκείνη τη στιγμή θα δώσει λύση υπεύθυνη κατά την υποστηρίξη με συγκεκριμένη θέση. Αυτός ο χρόνος που συζητάμε είναι 2 με 3 μήνες. Η έφεση, αν θα γίνει, θα κλείσει η ΒΙΑΤ μετά από 1, 2 και 3 χρόνια. Σας λέμε λοιπόν υπεύθυνα ότι η λύση είναι αυτή. Εάν θέλουν, στο χέρι της κυβέρνησης είναι η εφαρμογή της. Λοιπόν, για να γίνω πολύ σαφής, η έφεση, εάν ασκηθεί, κύριε Νύχτα, μπορεί να καθυστερήσει την εκδίκαση με τις αναβολές και 1, 2 και 3 χρόνια. Άρα όποιος την ασκήσει παρατείνει τη λειτουργία της ΒΙΑΛ. Ποιος έχει τη δυνατότητα να την ασκήσει? Η ελληνική πολιτεία. Εάν δεν την ασκήσει την έφεση σε ένα μήνα ή όποτε το ζητήσει ο ιδιοκτήτης, που μπορεί να πει στη ΒΙΑΛ θέλω να φύγει σε 2 μήνες ή σε 3 μήνες, είναι υποχρεωμένο να το παραχωρήσει. Έτσι λοιπόν, στο διάστημα και σε συνδυασμό ότι θα είναι 0 το Πάσχα σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των κυβερνητικών στελεχών, το θέμα έχει λύσει. Εμείς σαν Περιφερειακή Αρχή και ο Περιφερειάρχης υπεύθυνα θα πάρει θέση.